Ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπάμαι πραγματικά που έρχομαι στη Θεσσαλία, την οποία τόσο αγαπώ και την οποία έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές, σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Καταρχάς θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των τριών συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν τις τελευταίες μέρες ως αποτέλεσμα ενός ακραίου καιρικού φαινομένου. Θέλω όμως ταυτόχρονα και ευχαριστώ γιατί αναφερθήκατε σε αυτό κυρίως τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης να συγχαρώ όσες και όσους αυτές τις μέρες της κρίσης έσωσαν εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, της ΕΚΑΜ, τους διασώστες μας, τα στελέχη της πυροσβεστικής, τα στελέχη των Δήμων, της περιφέρειας. Είναι βέβαιο, το είπε και ο κύριος Λέκας, ότι αντιμετωπίσαμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. 2,5 εκατομμύρια τόνοι νερού έπεσαν μόνο στην πόλη της Καρδίτσας. Ένα φαινόμενο το οποίο ήταν αποτέλεσμα της σύγκρουσης του Ιαννού με ένα άλλο μετρολογικό σύστημα και προκάλεσε αυτήν την παντελώς ασυνήθιστη βροχόπτωση, για την οποία όμως θέλω να τονίσω ότι η πολιτεία είχε προειδοποιήσει. Είχαμε προειδοποιήσει πριν από το φαινόμενο, δράσαμε κατά τη διάρκεια του φαινομένου και τώρα ήρθε η ώρα να μεριμνήσουμε για να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε πίσω του αυτό το ακραίο φαινόμενο. Πληγές που είναι εξαιρετικά έντονες προφανώς στην περιφερειακή ενότητα της Καρδίτσας, όμως και άλλες περιοχές όπως τα Φάρσαλα, όπως η Φθιώτιδα, μετρούν πληγές. Και γι' αυτό και η ανταπόκριση της πολιτείας σε επίπεδο στήριξης των Δήμων υπήρξε άμεση. Μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών για τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες ήδη εγκρίθηκαν. Ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν εδώ από την πρώτη μέρα για να συνδράμει τους Δήμους στο δύσκολο έργο το οποίο έχουν αναλάβει και έχουν μέχρι σήμερα διατεθεί στους Δήμους 18,5 εκατομμύρια, αναφέρομαι μόνο εδώ για την Θεσσαλία, 4,5 εκατομμύρια στον Δήμο της Καρδίτσας, για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες, έκτακτα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά και στήριξη των συμπολιτών σας, των δημοτών οι οποίοι επλήγησαν και οι οποίοι χρειάζονται τις πρώτες μέρες μια άμεση οικονομική ενίσχυση. Θα έρθω στη συνέχεια στο τι θα κάνουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και βέβαια άκουσα με πολύ προσοχή και την επιχειρηματολογία της περιφέρειας και αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υπάρξει μια επιπρόσθετη οικονομική στήριξη. Ετοιμάστε μας στέφη, έργα, τιμολόγια και εμείς είμαστε εδώ πέρα να στηρίξουμε την περιφέρεια για να μπορέσει να προβεί στα άμεσα έργα αποκατάστασης των σημαντικών δομών, είτε μιλάμε για οδικό δίκτυο το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα, ειδικά για περιοχές όπως η Αγιθέα που δεν μπορούν να μείνουν απομονωμένες για πολύ καιρό, είτε μιλάμε για γέφυρες, πολλές γέφυρες γκρεμίστηκαν, είναι μια ευκαιρία να τις ξαναφτιάξουμε και να τις φτιάξουμε καλύτερες και πιο γερές από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν. Άκουσα επίσης με πολύ προσοχή τις αιτιάσεις των ορεινών Δήμων και πράγματι αν υπάρχει εδώ πέρα μια αδικία που αφορά τους δύο ορεινούς Δήμους θα το συζητήσω άμεσα με τον Υπουργό Εσωτερικών να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την χρηματοδότηση στους δύο ορεινούς Δήμους ώστε να είναι αντίστοιχη η αντιμετώπιση τους με τα χρήματα τα οποία έλαβαν οι παιδινοί Δήμοι και βεβαίως και θα δοθεί προτεραιότητα κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων στους Δήμους οι οποίοι έχουν πληγεί για να εντάξουν έργα στο πρόγραμμα Τρίτσης. Ειδικά χαίρομαι που ακούω ότι έχετε έτοιμα έργα τα οποία μπορούν να ενταχθούν. Θα συνεννοηθώ με τον Υφυπουργό και με τον Υπουργό για το πώς θα μπορούν αυτά τα έργα να ενταχθούν το συντομότερο δυνατό. Αυτό αφορά το κομμάτι της στήριξης που θα παρέχουμε στους Δήμους και στην περιφέρεια που εκ των πραγμάτων έχουν επομιστεί ένα πολύ μεγάλο βάρος. Ο Υπουργός Υποδομών μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η καταγραφή και η αξιολόγηση της έκτασης των πιο μόνιμων ζημιών. Έχουμε ήδη το μοντέλο της Εύβοιας, το οποίο έχει δουλέψει
πολύ αποτελεσματικά και κινηθήκαμε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε πολλούς μηχανικούς στην περιοχή. Παρακαλώ για τη συνδρομή των Δήμων και της Περιφέρειας ώστε να επιτελέσουν το έργο τους το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της χρηματοδότησης των μεσοπρόθεσμων αναγκών που μπορεί να έχουν επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους. Υπάρχει το πρώτο πακέτο των 5 και των 8 χιλιάδων ευρώ για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις. Ξέρουμε όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν θα είναι αρκετό. Αλλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους επιχειρηματίες να ξαναπατήσουν στα πόδια τους, πρέπει να έχουμε μια γρήγορη, ακριβή εκτίμηση της πραγματικής ζημιάς και εδώ πέρα είμαστε να στηρίξουμε ειδικά την πόλη της Καρδίτσας, αγαπητέ μου Δήμαρχε, που καταλαβαίνω ότι έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή και ο εμπορικός της ιστός αυτή τη στιγμή είναι περίπου παράλυτος. Έχω ήδη αναθέσει στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος είναι μαζί μας, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, ο οποίος είναι και Θεσσαλός ο ίδιος, να αναλάβει εκ μέρους της Γραμματείας της Κυβέρνησης τον συντονισμό όλων των οικονομικών μέτρων. Διότι έχουμε πολλές διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, πολλά προγράμματα τα οποία πρέπει να τρέξουν παράλληλα και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά διεκπερώνονται με την απαραίτητη ταχύτητα. Δεν θα δείξω καμία κατανόηση σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Ο κόσμος σήμερα είναι δικαιολογημένα στεναχωρημένος και θυμωμένος. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο. Δυστυχώς αυτά τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα με την κλιματική αλλαγή θα αρχίσουν να γίνονται πιο συχνά. Αλλά θέλω όταν θα ξαναέρθω στην Καρδίτσα και θα ξαναέρθω στην Καρδίτσα, όπως έχω έρθει πολλές φορές και θα ξαναέρθω στη Θεσσαλία, ο θυμός, η στενοχώρια, η απογοήτευση να έχουν δώσει τη θέση τους στην ανακούφιση. Ανακούφιση ότι η κυβέρνηση έκανε αυτό που της αναλογεί. Η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, δήμη, με τη στήριξη της κυβέρνησης, αυτό που της αναλογεί. Άρα, να ξέρετε, νομίζω ότι έχουμε δείξει ως κυβέρνηση δείγματα αποτελεσματικότητας, ότι θα σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και θα τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει. Ο Υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε επίσης και στην ανάγκη να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός αντιπλημμυρικών έργων. Εδώ πέρα επιτρέψτε μου μία πρώτη διαπίστωση ότι ενώ έχουν γίνει οι σχετικές μελέτες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις λεκάνες απορροής και για τους κινδύνους των πλημμυρικών φαινομένων, θα πρέπει να ξαναδούμε τα βασικά έργα από τη στιγμή που έχουμε πηγές χρηματοδότησης, θέλω να το τονίσω αυτό. Έχουμε δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε μελέτες από τους παραχωρησιούχους, να σιγουρευτούμε ότι χρηματοδοτούμε τις σωστές μελέτες και ότι κάνουμε μια πρώτη προτεραιοποίηση των έργων. Είναι κάτι το οποίο θα το αναλάβει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος σε συνεννόηση με το Υπουργείο και την Περιφέρεια, να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία κάνουμε είναι τα σωστά και ότι δεν είναι αποσπασματικά έργα, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε ένα συνολικό σχεδιασμό. Και βέβαια κράτησα ως ιδιαίτερα κατεπήγον και θα το δούμε ξεχωριστά μαζί με τον Περιφερειάρχη, το σχόλιο το οποίο έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης για την ανάγκη να ενισχυθούν τα αναχώματα. Έρχεται χειμώνας, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα υπάρξουν, είμαστε περίπου βέβαιοι ότι θα υπάρξουν και άλλες βροχές, ευχόμαστε να μην έχουμε τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά θα πρέπει να δούμε τις διαδικασίες με τις οποίες θα μπορείτε χωματουργικά, να συνοηθούμε και με τον Γραμματέα, αν χρειάζεται υποστήριξη του Υπουργείου, να κάνουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των αναχωμάτων. Ως προς τα αρδευτικά δίκτυα, αυτό είναι κάτι που το κουβεντιάζουμε ούτως ή άλλως με τον Κώστα το Σκρέκα. Άκουσα με πολύ προσοχή αυτό το οποίο είπε, δεν θυμάμαι ποιος δήμαρχος, το είπε ότι καταστράφηκαν πολλά υφιστάμενα δίκτυα. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι μας έρχονται αρδευτικά δίκτυα από το παρελθόν. Δεν είμαι ειδικός στα θέματα άρδευσης. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάνουμε να το κάνουμε σωστά αυτή τη φορά. Να το κάνουμε σωστά. Να μην κάνουμε. Έχω αίσθηση του κατεπήγοντος, αλλά να μην πάμε να κάνουμε μπαλώματα και να αναπαράγουμε παθογένειες του παρελθόντος. Εφόσον το φράγμα στο Μουζάκι, για το οποίο και εγώ ακούω να γίνεται πολλής λόγος, είναι επιβεβλημένο και σωστά μελετημένο και θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το έργο του Αχελόου είναι μια πολύ μεγάλη άλλη κουβέντα για την οποία εγώ είμαι έτοιμος και έχω ήδη δώσει την εντολή και στο Υπουργείο να ξανανοίξουμε τη συζήτηση για την μερική εκτροπή του Αχελόου, τη δεύτερη, την τρίτη εκδοχή. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να δεχτώ είναι ότι η ελληνική πολιτεία έχει δώσει εκατοντάδες εκατομμύρια για έργα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Υδροηλεκτρικά αλλά και φράγματα, σικιά και μεσοχώρα, έργα τα οποία αυτή τη στιγμή κάθονται.
και τα οποία δεν γνωρίζουμε κιόλας. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε. Αν ομιγέννητο είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο με αυτή την ένταση σε εκείνη την περιοχή, τι θα είχε συμβεί. Δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα πρέπει να ξαναδούμε το όλο κομμάτι αχελώς, με μια φρέσκια ματιά, σεβόμενη προφανώς και τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες σε ένα βαθμό, όχι σε πλήρη βαθμό, σε ένα βαθμό μας δεσμεύουν. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό να τονίσω ότι είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως στην Καρδίτσα. Είχαμε και άλλες περιοχές όμως, όπως τα Τρίκαλα, όπου τα αναχώματα κράτησαν, τα αντιπλημμυρικά έργα ήταν τελικά αποτελεσματικά και όπου μπορέσαμε και αποτρέψαμε τα χειρότερα. Και βέβαια, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πολιτικοποιήσω αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρω τελικά ότι λογοδοτούμε στους πολίτες και είμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα και όχι με την κριτική της αντιπολίτευσης. Αλλά είναι τουλάχιστον, μου φαίνεται αστείο να ασκείται μια κριτική από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζω, όσο ήταν πρωθυπουργός, δεν πάτησε το πόδι του στην Καρδίτσα. Ήρθε μία φορά μόνο την προεκλογική περίοδο. Άρα, να μην ξεχνάμε ότι όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο έχουν το μερίδιο της ευθύνης. Θα είμαστε κοντά πάντως στην περιφέρεια και έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της για να την στηρίξουμε και να αναλάβει με την χρηματοδότηση που εμείς μπορούμε να δώσουμε το βάρος που της αναλογεί. Επίσης, να τονίσω ότι θα υπάρχει αύριο ή μεθαύριο, νομίζω μεθαύριο, μια τηλεφωνική γραμμή στο Υπουργείο Υποδομών Εξυπηρέτησης, ώστε ο κόσμος να μην αισθάνεται μπλεγμένος με το τι μπορεί και το τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται. Και να έρθω τώρα στο κομμάτι το πάρα πολύ σημαντικό που αφορά τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες μας, οι οποίοι υπέστησαν μια πολύ μεγάλη καταστροφή και πετώντας και μόνο πάνω από την Καρδίτσα και από τα Τρίκαλα, ήδη η εικόνα σήμερα είναι πολύ άσχημη. Φαντάζομαι πόσο άσχημη θα ήταν πριν από δύο μέρες και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, τραγικό θα έλεγα, ότι μας έτυχε αυτή η καταστροφή δύο εβδομάδες πριν μαζευτεί το μπαμπάκι. Θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί και θα γίνει με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στο Υπουργείο αλλά και στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Έχουμε πολλά συνεργεία εδώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, από τη στιγμή που έχουμε έκτακτο προσωπικό, παρακαλώ να φέρουμε και άλλο προσωπικό, να υπάρξει γρήγορη αποτίμηση της ζημιάς. Και από τη στιγμή που θα υπάρχει γρήγορη αποτίμηση της ζημιάς, θα στηρίξει ο κρατικός προϋπολογισμός των ΕΛΓΑ για να μπορέσουν να γίνουν γρήγορα, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι για την απώλεια της παραγωγής τους, ώστε να ξανακινηθεί και όλη η τοπική οικονομία. Το εμπορικό κέντρο της Καρδίτσας κινείται όχι μόνο από την ίδια την πόλη, κινείται φαντάζομαι από μια ολόκληρη αγροτική οικονομία, η οποία δεν μπορεί να παραλύσει και η οποία σήμερα έχει υποστεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Την ευθύνη για αυτά τα ζητήματα την έχει το Υπουργείο και ο ΕΛΓΑ. Ο Ανδρέας είναι εξαιρετικά έμπειρος συνάδελφος και θα σκύψει πάνω στο πρόβλημα, έχει ήδη σκύψει πάνω στο πρόβλημα και θα υπάρξει ταχύτατη αποζημίωση, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι κάθε φορά που ακούει ο αγρότης τον ΕΛΓΑ και την αποζημίωση ανησυχεί πάρα πολύ, και αν δούμε ότι υπάρχει τρόπος, δεν θα υπάρχει επιβάρυνση, θα συμψηφιστεί η επιβάρυνση της δήλωσης, γιατί μου εφήγει και το ζήτημα αυτό. Και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει τρόπος να μπορέσουμε εκτάκτως να δώσουμε κάποιο είδους πρώτη χρηματοδότηση στους αγρότες που έχουν εφηγεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί και να γίνει με ακρίβεια, θα γίνει και αυτό. Η εμπειρία της Εύβοιας μας έδειξε ότι μπορούμε να κινηθούμε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν. Η ειδική μνήμα στο ζωικό κεφάλαιο, αγαπητέ Πρόεδρε, χαίρομαι που άκουσα ότι μέχρι το Σάββατο το αργότερο θα έχει γίνει αποτίμηση. Ναι, θα δοθεί μια πρώτη αποζημίωση, χωρίς κατά ανάγκη να χρειαστεί να προσκομίσετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τους μελισσοκόμους, σας εμπιστευόμαστε. Ναι, μπορεί κάποιοι να μας κοροϊδέψουν, ελπίζω να μην είναι πολλοί. Το λέω γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δείχνουμε καλή διάθεση απέναντι στους κτηνοτρόφους, τους οποίους έχουμε βοηθήσει και χαίρομαι που το αναγνώρισες ήδη αυτόν τον πρώτο χρόνο σε πολλά ζητήματα, ειδικά όσον αφορά τις τιμές του γάλακτος, τις παράνομες ελληνοποιήσεις, ένα θέμα για το οποίο είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά εδώ στην Θεσσαλία και ήδη το έχουμε κάνει πράξη. Άρα θα είμαστε κοντά στο πρωτογενή τομέα και, όπως είπε και ο Υπουργός, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Αγαπητέ Δήμαρχε, μετάφερε το σε παρακαλώ πολύ αυτό. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη
στον κανονισμό, δεν κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις της επόμενης χρονιάς, επειδή δεν θα υπάρχει παραγωγή φέτος. Αυτό μετάφερε το, σε παρακαλώ, στους συμπολίτες του αγρότες, ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία σε αυτό το πεδίο. Εγώ να αποκλίνοντας ότι χρέος μας είναι να μην βαλτώσουμε στις λάσπες της πλημμύρας. Και αυτό φυσικά εξαρτάται από όλους μας και από τον συνολικό συντονισμό τον οποίο θα κάνουμε.